Τα φαίνεται ξεχωριστά πώς επηρεάζει σαφώς και ο ήλιος από τον υβροχό, αλλά και πώς θα είναι το weekend. Καταρχήν, για τους κρυούς, να πούμε ότι το weekend είναι ένα σχετικά χαλαρό weekend για σας, τουλάχιστον η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Σήμερα φαίνεται ότι μπορεί να ασχολείστε περισσότερο με συνεργάτες, με ανθρώπους από το περιβάλλον σας, με φίλους. Σαββατοκύριακο σας δίνει την ευκαιρία κάπως να ξεκουραστείτε ή ακόμα και να ταξιδέψετε ή να κάνετε μια εκδρομή, λίγο να φύγετε από τη ρουτίνα και ό,τι αυτό σημαίνει της καθημερινότητάς σας και να κάνετε πράγματα που δεν κάνετε στην καθημερινότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια έξοδος με φίλους ή μπορεί να είναι ακόμα και το να πάω ένα σινεμά ή να βγω και να πιω και ένα ποτηράκι παραπάνω. Τέτοια πράγματα ωραία για τους κρυούς. Τώρα, ο ήλιος που μπαίνει στον υβροχό, τι σημαίνει για σας? Σημαίνει ότι ξεκινά μια περίοδος που θα ασχοληθείτε περισσότερο με τους στόχους που έχετε και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα τους στόχους της ζωής σας. Θα έχετε περισσότερες επαφές και με τους φίλους σας και ενδεχομένως να οργανώνετε κάτι ή μπορεί να έχετε κοινές ευχάριστες δραστηριότητες με αγαπημένα σας πρόσωπα. Η περισσότερη δουλειά με τους συνεργάτες σας πάνω σε ένα σχέδιο που έχετε εκπονήσει και αυτή τη στιγμή το δουλεύετε για να το βγάλετε λίγο αργότερα στα επαγγελματικά, που αυτό το αργότερα θα είναι ουσιαστικά από τα μέσα του Μάρτη και μετά. Εκεί το διάστημα μέσα Μαρτίου, μέσα Μαΐου για τους κρυούς θα είναι ένα διάστημα με έντονη δραστηριότητα σε επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε τώρα κάνετε την προετοιμασία αυτή. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για τους Ταύρους τώρα, αφενός το Σαββατοκύριακο είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, με την έννοια ότι η Σελήνη στους Ιχθύς σας ταιριάζει, είναι αρκετά φιλική προς το δικό σας ζώδιο, βοηθά και εσείς να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και δεν μπορείτε να τα κάνετε στην καθημερινότητά σας, γιατί είναι πολλές οι ασχολίες. Από την άλλη πλευρά, βοηθά και να ξεκουραστείτε και επειδή όλοι αυτοί οι πλανήτες που μπαίνουν τώρα στον υβροχό για το δικό σας ζώδιο έχει να κάνει με το κομμάτι που αφορά τα επαγγελματικά, τις υποχρεώσεις, τα πρέπει, την καριέρα, και είναι μια περίοδος που θα είναι ιδιαίτερα κουραστική, γιατί θα θέλετε να ενισχύσετε πιο πολύ το επαγγελματικό σας προφίλ και γενικότερα την πορεία της καριέρας σας. Καλό είναι λοιπόν να μαζέψετε δυνάμεις, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε όσο μπορείτε φυσικά και εννοείται να βρείτε και ανθρώπους που συνήθως δεν προλαβαίνετε μέσα στην καθημερινότητά σας, Σάββατο ή Κυριακή. Αυτές είναι πιο γλυκές, πιο θετικές μέρες για το δικό σας ζώδιο. Η σημερινή μέρα σας τρέχει ακόμα με ένα στρες, με μία ένταση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Αλλά είπαμε, ο ήλιος στον υβροχό και γενικώς οι πλανήτες εκεί, ούτως ή άλλως έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σας. Άρα, μέχρι σχεδόν τις 19-20 Φεβρουαρίου, τα θέματα της δουλειάς είναι αυτά που καίνε. Και με αυτά θα ασχοληθείτε. Γι' αυτό, όταν υπάρχουν μέρες που είναι λίγο πιο χαλαρές, εκμεταλλευτείτε τες και για όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορείτε να κάνετε. Πάμε να δούμε τους Διδύμους. Το ότι μπαίνει ο ήλιος στον υβροχό επίσης είναι μια καλή μεταβολή για το δικό σας ζώδιο, γιατί σας ταιριάζει πιο πολύ το ζώδιο του υβροχού. Είναι ένα ζώδιο του αέρα, όπως είναι και το δικό σας. Άρα η ενέργεια είναι πολύ πιο ταιριαστή με εσάς αυτήν την περίοδο που ξεκινάει από αύριο. Βέβαια, ίσως να μην το νιώσετε από αύριο καλά-καλά, και αυτό γιατί? Γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε τη Σελήνη στους Ιχθύς που στρέφει την προσοχή σας περισσότερο σε επαγγελματικά ζητήματα ή στις υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε απέναντι στην οικογένεια, το σπίτι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να έχει αρνητικές όψεις και δύσκολες. Επειδή είναι η Σελήνη στους Ιχθύς και η Σελήνη αυτή δεν πολύ ταιριάζει με το δικό σας ζώδιο, μπορεί να μην νιώσετε αυτό που σας περιγράφω σε σχέση με τον ήλιο που μπαίνει στον υβροχό, ότι θα δημιουργήσει συνθήκες έτσι μεγαλύτερης αισιοδοξίας και πειραματισμού και να σας δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καθημερινότητά σας. Σχέδια που έχουν να κάνουν με ταξίδια, είτε τα πραγματοποιήσετε αυτή τη στιγμή, είτε απλώς τα οργανώσετε,
Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα ταξίδι για τις απόκριες, πλησιάζουν για αυτές. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι για το Πάσχα, που και αυτό δεν είναι πολύ μακριά φέτος. Ναι, είναι πολύ νωρίς φέτος. Είναι αρχές Απριλίου. Οπότε μπορεί τώρα σε αυτό το κομμάτι του Ιανουαρίου προς το τέλος να οργανώνεστε για ένα ταξιδάκι ίσως που θα πραγματοποιήσετε αργότερα. Από την άλλη πλευρά, ό,τι αφορά σπουδές, επίσης είναι αυτό που καίει πιο πολύ για όσους είναι σε ηλικία και είναι σε φάση σπουδών, ή από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και επαφές με ξένους ή εξωτερικό. Τώρα, αυτό το επαφές με ξένους και εξωτερικό, μερικές φορές μπορεί να απλά ένα τηλεφώνημα από ένα συγγενή μας που μένει έξω. Δεν είναι δηλαδή, αυτό όμως. Και αυτό μια επαφή είναι, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το ότι δουλεύω σε μια εταιρεία που είναι πολυεθνική, επίσης μπορεί να έχω κάποια θέματα μαζί τους. Έχει λοιπόν διάφορα σενάρια. Αυτά και για τους διδύμους. Πάμε.